Σταμάτη, ναι. Για να είμαι. Έλα, ναι. Έχεις, στα σχόλια για τη, εκείνη την ανάρτηση για τη χορτοφαγία και τα λοιπά, άφησες με ένα υπονοούμενο, ναι, για το τι είναι ικανός να κάνει ένας άνθρωπος, τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Ναι. Και σας είπα ότι αν καταλάβετε τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος, εσείς θα έλεγα ότι θα απογοητευτείτε. Ναι. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν έχει υπερδυνάμεις, όταν ένας άνθρωπος, ας αφήσουμε τις υπερδυνάμεις, πρέπει να είναι αρμονικός ως προς τη φύση, από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο ίσως που τρέφεται, όπως ήταν και η ανάρτηση, από τον τρόπο που κάνει σεξ, από τον τρόπο που κάνει σχέσεις. Όταν δεν μπορείτε να διαλέξετε εσείς τα πιστεύω σας, όταν δεν μπορείτε να διαλέξετε τον σύντροφό σας, όταν δεν μπορείτε να διαλέξετε τη δουλειά σας, όταν δεν μπορείτε να διαλέξετε τη ζωή σας, το φαγητό σας στέει μετά. Το φαγητό σας στέει. Και λέτε όλοι μαζί, χορτοφάγοι, γινόμαστε πνευματικοί. Όταν καταστρέφεται τη γη 1.000.000 φορές με τις βενζίνες, όταν καταστρέφεται τη γη με τα πετρέλαια, όταν καταστρέφουμε τη γη με την αρτικότητα, με τα πυρηνικά, αυτό σας ενδιαφέρει μόνο να είστε χορτοφάγοι και να μην τρώτε τα ζώα που τα καταστρέφετε? Δηλαδή, ώρες σε ώρες μου μοιάζετε σαν παιδιά που είσαστε έτοιμοι να κάνετε κατάληψη, χωρίς να πηγαίνετε να μάθετε τα μαθήματά σας και νομίζετε ότι κάνοντας κατάληψη κάτι θα αλλάξει. Ενώ στην πραγματικότητα χάνετε τα μαθήματα ώστε να ξυπνήσετε αφού πάρετε τη γνώση και να αλλάξετε το σύστημα. Αλλά με τις καταλήψεις δεν γίνεται τίποτα. Σας χρησιμοποιούνε. Αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα. Και ο άνθρωπος, επειδή είναι σαν ένα παιδάκι χαμένο εκεί πέρα στη τάξη, δεν ξέρει και το τροποποιούν, λέει κατάληψη. Κατάληψη. Και νομίζω ότι το κάνει τώρα ότι πάει κόντρα στην κυβέρνηση. Που το παιδάκι αυτό δεν ξέρει να βγει στη δουλειά, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν ξέρει να ερωτευτεί, δεν ξέρει τίποτα. Απλά θέλει κατάληψη, να έχει δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα σας δίνουν και τα κυνηγάτε κι εσείς γιατί θέλετε να δείξετε κάτι παραπάνω από ό,τι είσαστε. Καλά κάνετε και αγαπάτε τα ζώα, καλά κάνετε και εσείς χορτοφάγοι, αλλά μην πλανεύεστε και μην κατακρίνετε τον εαυτό σας. Δουλέψτε στο επίπεδό σας. Εγώ αυτό έχω μόνο να πω. Και μη φανατίζεστε πάνω απ' όλα. Πολύ φανατισμός με αυτό το θέμα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Γιατί φανατίζονται? Γιατί κάποιοι έχουν, πώς θα το πω, έχουν ρίξει πάρα πολύ την προσωπικότητά τους εκεί πέρα. Έχουν στηρίξει πάρα πολλά πράγματα. Και δεν μπορούν τώρα απλά να τους γκρεμίζει τα όνειρα ο Σταμάτης ή κάποιο άλλο πράγμα ή μια άλλη αλήθεια. Έχουν στηριχτεί εκεί πέρα και έχουν πει στον εαυτό τους ότι επειδή κάνω αυτό είμαι κάτι άλλο. Και καταλαβαίνετε, αυτό το εγώ είναι δύσκολο να δει την αλήθεια πραγματικά. Γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει ο καθένας ότι το κάθε άτομο βρίσκεται σε ένα σκαλοπάτι. Εσύ μπορεί να είσαι 10 πιο ψηλά, εγώ να είμαι 5 πιο κάτω. Γιατί να κατακρίνω αυτόν που είναι στο πρώτο? Τόσο άγρια, τόσο βία, τόσο βάναυσα. Μπορεί να τρώω κρέας, αλλά δεν είμαι ικανή να σκοτώσω ούτε μίγα. Okay, ξαναλέω. Μπορεί να μιλάω ώρες ατελείωτες για αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο να έχουμε μία ενσυναίσθηση για όλα τα ζώα που πονάνε. Είναι δυνατόν να μην έχουμε για τους ανθρώπους? Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην έχουμε για τον εαυτό μας και να νοιάζομαι για το ζώο? Είναι δυνατόν να μην έχω για τον εαυτό μου και να νοιάζομαι τον πλησίον? Άρα από το κέντρο μέσα μου ξεκινάνε όλα και επεκτείνομαι. Μαθαίνω λοιπόν να αγαπάω τον εαυτό μου, αγαπάω τον πλησίον, αγαπάω τα ζώα, αγαπάω τα φυτά, αγαπάω τον πλανήτη, αγαπάω το διάστημα, αγαπάω το όλον. Και μόλις φτάσω να αγαπήσω το όλον, τότε θα καταλάβω για ποιο λόγο έχω έρθει εδώ και παίζω τον άνθρωπο. Έτσι, για ποιο λόγο το ένα σκοτώνει τ' άλλο, για ποιο λόγο ζω σε αυτές τις διαστάσεις. Και τότε θα καταλάβω ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καλό, κακό, τίποτα δεν χάνεται και όλα είναι ένα παιχνίδι εμπειριών. Αυτό δεν πάει να πει ότι ξέρεις κάτι, άντε να σκοτώνουμε. Όχι, δεν πάει να πει αυτό. Αλλά πάει να πει ότι καταλαβαίνουμε, κάνουμε αυτό που θέλουμε, η δόνηση δεν αλλάζει. Της κατάκρισης, της αποφυγής, το είναι κακό. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι άνθρωποι σταματάγαμε τώρα να τρώγαμε, όχι μόνο να κάνανε κακό στα ζώα, που είμαστε όλοι υπέρ, δεν υπάρχει ένας που να μην είναι υπέρ σε αυτό. Σταματήσαμε να τρώγαμε όλοι χορτοφάγι. Θα λυθεί κανένα πρόβλημα, νομίζετε? Μετά σκοτώνουν τα κουνέλια γιατί τρώνε τα καρότα. Μετά μια αρκούδα μπήκε μετά. Άρα τι πρέπει λοιπόν? Κάτι πρέπει να κάνουμε λοιπόν με όλη τη συνείδηση εκεί που καταστρέφει τη φύση. Και για να καταστρέψουμε, για να φτιάξουμε τη συνείδηση αυτή, πρέπει να αρχίσουμε μέσα μας. Όσο δεν εργαζόμαστε μέσα μας,
δεν θα συμβεί τίποτα. Και θα μαλώνει πάω το Greenpeace με τον άλλο που θέλει πολιτικά δικαιώματα, με τον άλλο που θέλει ελεύθερες σχέσεις, με τον άλλο που κάνει έτσι, με τον άλλο που πάει αυτά, γιατί όλοι θα έχουν ένα κομμάτι αλήθειας. Όμως στην πραγματικότητα πρέπει να αλλάξουμε ριζικά μέσα μας, θα φτάσουμε και το επίπεδο που δεν θα κάνουμε κακό πουθενά. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στις διαστάσεις που ζούμε. Γιατί καταλάβετε ότι εδώ οι διαστάσεις αυτές που ζούνε του διαχωρισμού έχουν πολλά σκαλοπάτια. Να σας το πω αλλιώς, στη νέα εποχή θα αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα θα έχουν πάλι φτωχοί, πάλι χαζοί, πάλι έξυπνοι, πάλι ψηλοί, πάλι κοντοί. Υπάρχουν νέες ψυχές, παλιές ψυχές. Είναι ουτοπία να ονειρεύεστε πράγματα και να χάνετε το τώρα. Γιατί αλλιώς είναι σαν να θέλετε να πάτε πάλι, σας λέω, σε ένα παράδεισο, χωρίς να έχετε μάθει πως είναι η κόλαση. Και εδώ γι' αυτό ήρθαμε να δούμε. Να μπορούμε να εκπαιδευτούμε. Έτσι. Ναι, όλοι θέλουμε αυτό το παράδεισο. Μα τώρα μαθαίνουμε άλλο. Τώρα καταλάβετε ότι είμαστε διαφορετικά. Αν δεν μάθετε να συγχρονιστείτε, να συμβιβαστείτε και να διατηρείτε μια δόνηση με αυτά τα πράγματα που γίνονται, πώς θέλετε να πάτε στην επόμενη τάξη? Επειδή βαρεθήκατε να διαβάσετε, θα περάσετε στην επόμενη? Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα? Επειδή είστε ανίκανοι να περάσετε τα διαγωνίσματα, θα σας περάσουμε στο επόμενο μάθημα? Δηλαδή καταλάβω ότι η ψυχή δεν το βλέπει έτσι. Ομοιοκραταστικά σου λέει, από εδώ τι πήρες, τι φως έχεις, εκεί πηγαίνεις. Δεν κατασκευτεί καλός κακός τέτοια, τόσο φως έχεις, αυτή τη δόνηση έχεις, εκεί πηγαίνεις. Είναι απλό πράγμα. Γι' αυτό μιλάμε, ότι δεν είναι ανάγκη το τι θα φας. Αυτό δεν σου μεγαλώνει τη δόνηση, σου μεγαλώνει την ενέργεια του κορμιού σου. Την πραγματική δόνηση μέσα σου στη μεγαλώνει τι, πώς αισθάνεσαι πραγματικά. Τι νυφαλιότητα έχεις, τι συνείδηση έχεις. Είναι άλλο να μπορούμε να στηρίξουμε το σώμα μας καλύτερα και χωρίς τοξικά πράγματα, βέβαια, για να μπορεί να δεχτεί ένα ορισμένο ποσοστό ενέργειας μέσα του και να μπορεί να κρατάει και το νου. Αλλά καταλάβετε αυτό το πράγμα που θα σας πω. Όταν κάποιος σας βάζει, όπως παλιά, να σταματήσετε να τρώτε κρέας, να μην κάνετε σεξ, να προσέχετε τον εαυτό σας, ήτανε γιατί πράει να σας προλάβει, να σας βολέψει, να σας εκπαιδεύσει, να φύγετε λίγο από τα ζώδη πάθη, ώστε να εστιάσετε μέσα στο φως. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να γίνει. Ναι, είναι διευκολύνσεις για τον τότε άνθρωπο που δεν μπορούσε διανοητικά να το καταλάβει αυτό, που δεν είχαν αυξημένη την νόηση, δεν είχαν φτιάξει το νοητικό σώμα, δεν είχαν πάρα πολλά πράγματα. Έπρεπε λοιπόν να περάσει κάτω από ορισμένες νηστείες, θεωρίες, τον ατάλο, ώστε να φύγει το γήινο κομμάτι λίγο από την εστίαση, για να μπορεί να δει το Θεό μέσα του. Αυτό το πράγμα έχουν γίνει όλα αυτά, εδώ πέρα τα πράγματα. Γι' αυτό σου λέει, ο ταυτισμένος με την ύλη, φυσικά και είναι καλό. Να πέρασε από νηστείες, να πέρασε από τόσα πράγματα. Να εστιάσει το μυαλό, να κοντρολάρει το νου του. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Όμως δεν πάει να πει ότι όποιος ξεκινάει λοιπόν τη χορτοφαγία, αυτόματα τι κάνει, γίνεται πνευματικός. Σας ξαναλέω, υπάρχουν τάφοι που είναι γυαλισμένοι και μέσα τους έχουν λείψανα, αράχνες. Γι' αυτό σας ξαναλέω, υπάρχουν πολλοί παράνομοι που έχουν καλύτερη καρδιά από μερικούς νόμιμους. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι αδικημένοι εκ της πολιτείας που είναι πολύ πιο φωτεινές ψυχές από κάτι ανθρώπους που είναι υπευραβευμένοι της πολιτείας. Αυτό ακριβώς σας λέω. Μην γίνεστε, προσέχτε την, το φαρισαϊσμό, προσέχτε την υποκρισία του εγώ. Αφαιθείτε να είστε αληθινοί και ο αληθινός που ξέρει το επίπεδό του στην πραγματικότητα, μόνο αυτή η ειλικρίνεια που έχει μέσα θα το βοηθήσει να έρθει πιο γρήγορα η μετάνοια, γιατί σημαίνει κατανόηση του επίπεδου. Και η μετάνοια σημαίνει αλλάζω επίπεδο, γίνομαι ένα περισσότερο που καταλαβαίνω το από κάτω που έκανα, το λάθος. Αυτός που μέσα του όμως δεν διατηρεί μια εικόνα ειλικρινή, φανταστείτε πόσο θα κάνει να έρθει στην πραγματική μετάνοια, ώστε να μπορεί να γίνει ένας άλλος και όχι εκείνος που διάλεγε να κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά ένας άλλος που καταλαβαίνει και αγαπάει τον προηγούμενο εαυτό του που έκανε αυτά τα πράγματα, γιατί ήξερε τι συνείδηση είχε. Αν λοιπόν εσύ δεν μπορείς να αγαπήσεις, αγαπάς τα ζώα τόσο πολύ ώστε να σε νοιάζει η επιβίωσή τους,
Είναι δυνατόν να μην αγαπάς τον άνθρωπο ώστε να σε νοιάζει η αναβάθμισή του, που μόνο τότε θα σταματήσουν τα δεινά του κόσμου? Αυτό λοιπόν γίνεται στην πραγματικότητα. Όσο προχωράμε εμείς λοιπόν και έρχεται καινούρια γενιά, θα αλλάξει όλο το μαγνητικό πεδίο της γης, θα αλλάξει η αύρα της γης και θα δώσει δυνατότητα σε αυτούς που γεννιούνται να μπορούν να ομοιοκραδαστούν με την καινούρια αύρα της γης. Σημαίνει λοιπόν θα βγαίνουν με παραπάνω ενεργοποιημένα DNA. Αυτοί που το κάνανε πριν ήτανε άνθρωποι που εισαρκωθήκανε, θα λέγαμε, που κάνανε πάρα πολύ δουλειά, ήταν από πριν ενεργοποιημένοι για να μπορούν να αντισταθούν σε όλο αυτό το μαγνητισμό που είχε η γη. Και πρέπει λοιπόν να το καταλάβουμε ότι ναι, στην πραγματικότητα θα πάει ο άνθρωπος σε εκείνη τη φάση που δεν χρειάζεται να τρώει κρέας. Είτε επειδή θα είναι τοξικό, όπως τώρα, είτε γιατί δεν χρειάζεται να κυνηγήσει κρέας, δεν χρειάζεται αυτή την πρωτεΐνη, και να σου πω και κάτι άλλο πάλι. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι όπως τα ζώα, και τα ζώα είναι τα τέσσερα στοιχεία το καθένα. Και ο άνθρωπος είναι αναπτυγμένο και τον εθέρα μέσα του. Γι' αυτό έχει το νου που λέτε, το νου. Τα ζώα δεν έχουν το νου, γιατί δεν έχουν τόσο πολύ τον εθέρα μέσα τους. Έχουν τα τέσσερα στοιχεία. Το πουλί έχει παραπάνω τον αέρα, θα λέγαμε. Τα ζώα της γης έχουν παραπάνω τη γη. Η φωτιά όμως είναι στον άνθρωπο. Ο εθέρας λοιπόν, αυτό το κομμάτι του εθέρα, είναι στον άνθρωπο υπερανεπτυγμένος. Πρέπει να καταλάβετε και το άλλο, ότι όταν ο άνθρωπος ήταν να δοκιμάσει από όλα τα εμπεριέχει μέσα από όλα, και όταν σου λέγανε μη φας χοιρινό, μη φας το ένα, μη φας το άλλο, ήταν γιατί ορισμένες δονήσεις για αυτούς που θέλανε να φτάσουν στην αγαθότητα, στην αγνότητα, στην μη επιρροή της γης πάνω τους, ορισμένες λοιπόν δονήσεις τις αποφεύγαν για να μείνουν μόνο οι ψηλότερες δονήσεις. Να τρώνε αρνάκι, όχι χοιρινό. Να μην τρώνε κρέας, να τρώνε χόρτα. Γιατί θέλουν να παίρνανε δονήσεις αγαθότητας, όχι αίματος, γιατί το αίμα σημαίνει εμπειρία, σημαίνει DNA, σημαίνει αποθήκευση. Και τι άλλο σημαίνει? Σημαίνει όλα αυτά τα πράγματα που έχει προσωπικότητα η ζωώδη του ανθρώπου. Αυτός που θέλει λοιπόν να εξαλείψει τη ζωώδη προσωπικότητα αλληγορικά, που σας είπα τίποτα δεν εξαλείφεται, απλώς εμείς μέσα μας μπορούμε και έχουμε πολυεπίπεδη άποψη λόγω μη ταύτισης, έπρεπε λοιπόν να κόψει ορισμένα τέτοια πράγματα. Και όχι μόνο από το φαγητό. Ποτέ δεν είναι ολοκληρωμένη σε εισαγωγικά μια δίαιτα μόνο από το φαγητό. Αυτός που εδώ έπρεπε να είναι χορτοφάγος, έπρεπε να έχει κόψει πάρα πολλά πράγματα. Να φτάσει εκείνο το σημείο να δει, θα λέγαμε, την αγνότητα, την αγαθότητα, την μη επιρροή της γήινης ζωώδης προσέγγισης, και μετά να επανέλθει σε μια ισορροπία με το επίπεδό του. Άλλωστε να το κάνει. Καταλάβατε τι λέω? Και μπορεί να μείνει πάντοτε χορτοφάγος, μπορεί να μείνει πάντοτε να παίρνει ήλιο, μπορεί να αναλόγως στις δουλειές που κάνει και την ενέργεια που θέλει και τη συνθετικότητα της πρωτεΐνης που ζητάει για ορισμένα πράγματα που ο καθένας έχει να παίξει. Αν κάποιος έχει να παίξει το θυμό, το ένα, το άλλο, αυτά τα πράγματα, πώς είναι να μου φάει κρέας? Αν κάποιος να παίξει σεξουαλικά πράγματα, πώς είναι να μου φάει κόκκινο κρέας? Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι τυχαία που συμβαίνουν. Είναι ακριβώς για το επίπεδο του ανθρώπου το οποίο υπάρχει. Αν αλλάξει η γη και πάμε σε διαφορετικό επίπεδο, τότε θα έρθουν εκείνοι οι άνθρωποι, εκείνες οι ψυχές που θα εσαρκωθούν εδώ, που θα τους δίνεται δυνατότητα εκφύσεως να μην χρειάζονται να τρώνε κρέας. Όχι να το κάνουν επειδή το είπε ο Χριστός, ο Βούδας, ο Πυθαγόρας και όποιος άλλος είναι. Αυτά ήταν πρακτικές που σας ανέφερα γιατί ήτανε. Οκ, το έλυσα το πολυεπίπεδο αυτό πράγμα. Καταλήγουμε λοιπόν να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ όμως προτείνω να έχετε και το νου σας σχετικά με αυτό που πιστεύετε. Εντάξει, Άννα. Εγώ δεν ήθελα να ρωτήσω αυτό, τέλος πάντων. Τώρα σου είπα, πρόσεξε αυτό που ρώτησες, ότι ναι, όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό σου είπα θα απογοητευτείς. Δεν ήθελα να εστιαστούμε σε αυτό. Ναι, αλλά με ρώτησες, πες μου στα μάτια γιατί θα απογοητευτούμε. Και σου είπα τώρα ακριβώς αυτό το πράγμα. Αν είναι εύκολο και είσαι ήδη, οκ. Επειδή σου είπα ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό εδώ πέρα σε αυτές τις δονήσεις, πάλι οκ. Χαίρομαι που δεν απογοητεύτηκες. Ναι, απλά ήθελα να δω τη διάσταση του, δηλαδή μια άλλη διάσταση του ανθρώπου.
του δημιουργού. Άκου να δεις τώρα. Αυτός που δεν ανήκει στη διάσταση δεν μπορεί να την εννοήσει. Μπορεί απλά μέσα από τη δική του τη διάσταση να φαντάζεται πως είναι η άλλη. Okay. Γι' αυτό σας λέω, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι η ίδια διάστασή σας μέσα. Ό,τι και να νομίζετε για τις άλλες διαστάσεις, αν δεν έχεις εκείνη τη διάσταση, δεν μπορείς να την καταλάβεις, γιατί απλά η πληροφορία που θα εκπέμπεται θα είναι κωδικοποιημένη που δεν θα την πιάνεις. Μόνο θα φαντάζεσαι. Γι' αυτό τι είπαμε, άνθρωπος εξανθρωπίζει το πνεύμα, εξανθρωπίζει την πληροφορία. Και τι είπαμε πριν, όποιος είναι κολλημένος στα συναισθήματα, στην επιβίωση και στις σκέψεις, όλη την πληροφορία για τα ζωά κατά κακόμοιρα, για τα μωρά κατά κακόμοιρα, για την πολιτική, για την επιβίωση, την κατεβάζει εκεί. Καταλάβατε? Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, μπορείς να δεις λοιπόν ακριβώς το ίδιο θέμα κάτω από την κόκκινη ακτίνα της επιβίωσης, θα λέγαμε, του ενστίκτου, κάτω από την πορτοκαλί ακτίνα που είναι του συναισθήματος, κάτω από το εγώ, την κίτρινη ακτίνα που είναι το καλό, κακό, ιστορίες, συντόγματα και πιστεύω, κάτω από την πράσινη ακτίνα που είναι τα πάντα αγάπη και φυσιολογικά, ενεργειακά μετά, κάτω από την μπλε ακτίνα, ενεργειακά με την ελευθερία της ύπαρξης, ελεύθερης βούλησης του καθένα να μπορεί να ενσαρκώνεται σαν ζώο, και αυτό σημαίνει ότι δέχεται, αφού υπάρχει σαν ζώο, να μπορεί ο καθένας που είναι από πάνω του, τρελός, καζός, καλός, να μπορεί να το εκμεταλλευτεί στην ύλη. Κάτω από τη μόβα ακτίνα, το τρίτο μάτι, για να μπορείς να ξεκινήσεις, να αρχίσεις να βλέπεις παράλληλες πραγματικότητες, έτσι, και με την, τα λέγαμε, βιολετή ακτίνα που σου ανοίγει την πηγή όλη και βλέπεις το ένα με όλα και όλα σε ένα και φεύγουν οι μορφές. Και αυτό είναι μια πολύ καλή πρακτική να μάθετε να κάνετε τα σενάρια για να ανοίξουν μέσα σας οι απόψεις και οι διαστάσεις. Ρώτα το και το επόμενο τώρα που θες. Όχι, αυτό ήθελα να δούμε και την άλλη διάσταση του ανθρώπου σαν δημιουργός. Δηλαδή, πέρα από αυτό που συζητήθηκε, που σίγουρα συμφωνώ έτσι όπως το έθεσες, αλλά τι ο άνθρωπος τι είναι ικανός να κάνει. Τι καλό, δηλαδή, τι πέρα και πάνω από το υλικό είναι ικανός να κάνει. Αυτή δηλαδή, τη στιγμή ο άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, γιατί άμα θες να μιλήσουμε για τον καθένα, ναι, δεν μπορεί να δημιουργήσει παραπάνω από το υλικό. Αλλιώς σταματάγαμε να κάναμε με τα χέρια εργασίες, εργαλεία του Νατάλο και τα φτιάχναμε με το μυαλό. Okay. Είναι τώρα η εστίαση που ζούμε, οι δυνατότητες που έχουμε, πάρα πολύ περιορισμένες, που μόνο μέσω της επιστήμης μας, τα λέγαμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε τόσα πολλά πράγματα. Γι' αυτό σας είπα ότι τώρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το νου μας απλά θετικά για να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Σε πιο εξελιγμένες καταστάσεις ο άνθρωπος θα χρησιμοποιήσει το νου του περισσότερο, έτσι, λόγω της επέκτασης του DNA, και θα μπορεί να έχει παραπάνω, σε εισαγωγικά, από την υλική προσπάθεια, από την υλική δράση, αποτελέσματα με την νοητική. Άρα τώρα θα λέγαμε, αυτό που μπορείς να κάνεις με το μυαλό είναι πολύ λίγο με αυτό που μπορείς να κάνεις με τα χέρια. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό σου λέω, επειδή εδώ περιοριζόμαστε, πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε, έτσι, να συντονιζόμαστε, και ό,τι κατεβάσει ο ανώτερος εαυτός μας και ό,τι δημιουργήσουμε υποσυνείδητα σαν ανώτερος εαυτός μας και με ό,τι συγχρονιστούμε εδώ στην κοινωνία της συνδημιουργίας μας, έτσι, είναι για να πάρουμε ακριβώς με αυτή τη λύθη που έχουμε και με αυτή την περιορισμένη μνήμη που έχουμε, έτσι, το σενάριο της διαδικασίας της επέκτασης, της εμπειρίας. Okay. Γιατί μόνο όταν ξεχνάμε, μαθαίνουμε ξανά πώς είναι να ξαναπάμε να γίνουμε θεοί. Okay. Mm-hmm. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ πέρα είναι σαν να μπήκαμε στον υπηαγωγείο, να φάγαμε τη λησμονιά και να ξαναρχίσαμε από το μηδέν. Και σιγά σιγά να θυμόμαστε πράγματα, έτσι, που η διάσταση θα μας αφήσει να θυμόμαστε. Okay. Γι' αυτό σας λέω, αναλόγως στις διαστάσεις μέσα τις οποίες αναλόγως στις τάξεις στις οποίες παίζουμε, γιατί να μην λέμε και διαστάσεις και μπερδευτείτε, ο καθένας λοιπόν του δίνεται η ευκαιρία να έχει ορισμένες δυνατότητες και αναλόγως τα χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας μετά, της προσωπικότητας και την εργασία που κάνει,
τις επεκτείνει. Έτσι. Αλλά ο μέσος άνθρωπος έχει αυτές τις δυνατότητες. Τώρα, μερικοί άνθρωποι, σας είπα όπως πριν, μπορεί να είχαν διαφορετικές. Εμείς έχουμε αυτά. Αφαιθείτε, ναι, αφαιθείτε να ζήσετε το μάθημά σας και να πάτε γρηγορότερα στο επόμενο. Οκ. Okay. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αυτό που θέλω να πω πάλι, να συνεχίσω λίγο πάνω σε αυτό το πράγμα, είναι ότι ακολουθώντας τον ενθουσιασμό σας, ή την ιδέα σας, ότι μπορείτε να κάνετε ορισμένα πράγματα, πραγματικά, για να την έχετε αυτή την ιδέα, πραγματικά μπορείτε. Το θέμα είναι όμως, για να το ενεργοποιήσετε αυτή την ιδέα, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη θέληση, το κατάλληλο πάθος, ο κατάλληλος ενθουσιασμός. Άρα μπορεί να έρχονται πολλές ιδέες στο μυαλό σας, που όμως να μην τις βάζετε σε κίνηση, σε ενεργοποίηση, επειδή δεν έχετε το ανάλογο πάθος. Και πώς θα έχουμε το ανάλογο πάθος, στα μάτια, από κατάκριση, επειδή δεν μας αρέσει αυτό που είμαστε τώρα, επειδή δυστυχώς πονάω, επειδή είναι αυτές, νομίζετε, ενεργοποιήσεις στην πραγματικότητα? Όχι. Η μόνη ενεργοποίηση που σας βάζει πολύ πιο κοντά στον άντρο εαυτό σας είναι να είστε μέσα στον ενθουσιασμό σας. Όλα τα άλλα, από φόβο, από αρνητικές δηλαδή δονήσεις, δεν είναι δυνατές για να σας υλοποιήσουν πράγματα. Δεν υλοποιείται από φόβο. Από φόβο όμως θα υλοποιήσετε το σενάριο εκείνο που θα ξαναποβηθείτε, μπας και μάθετε να βγείτε από το φόβο και τον εκμεταλλευτείτε. Καταλάβατε τι λέω? Ελπίζω ναι. Ο επόμενος, παρακαλώ. Κάποιος άλλος να ρωτήσει? Ναι, εγώ να ρωτήσω κάτι. Πες. Για τον ενθουσιασμό. Ο ενθουσιασμός είναι κάτι που έρχεται αυθόρμητα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι που μπορείς να το, ας πούμε, μεθοδεύσεις. Υπάρχει κάποιος τρόπος να μπαίνεις στον ενθουσιασμό σου όταν πέφτεις σε χαμηλές δονήσεις, ας πούμε, και θες να βγεις από αυτό? Ναι, υπάρχει τρόπος, γιατί ο ενθουσιασμός, έτσι, όταν μιλάμε για τον ενθουσιασμό, μπορεί να εκδηλώνεται στην αρχή αναλόγως πόσο εσείς το επιτρέπετε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά ο ενθουσιασμός πρέπει να είναι wow, έκσταση και το ένα και τ' άλλο, γιατί μπορεί το μυαλό σας, έτσι, να βάζει μπροστά ορισμένα πράγματα, αντιδράσεις, ιστορίες και να τον σταματάει. Ναι. Για να μπορείτε όμως να αφαιθείτε, γιατί αν δεν είσαι ολικά εκεί πέρα, έτσι, και αν δεν γίνεις το τώρα, δεν πιάνετε για ενθουσιασμός. Απλώς μπορεί να είναι μια απόλαυση. Αλλά σας είπα, ξεκινήστε σιγά σιγά να επιλέγετε αυτό που νομίζετε το καλύτερο για σας, ανά πάση στιγμή. Δεν μπορείς από μια ξαφνικά κατάσταση στην οποία είσαι, μπορείς μάλλον, αλλά δεν ξέρω, αν είσαι σε μια κατάσταση αρνητική, κατευθείαν μετά να χοροπηδάς. Μετά δεν λέγεται ενθουσιασμός, μετά είναι ξέσπασμα από όλες τις μπερδεμένες ενέργειες που έχεις μέσα σου. Ναι, όχι, δεν μπορείς να. Και γίνεις εγκυκλοθυμικός, ναι. Εγώ αυτό που σου λέω ότι είναι όμως, να αφαιθείς, να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι ειλικρινής, να ακολουθείς συνέχεια αυτό που πιστεύεις χωρίς αμφιβολίες, να ζεις το τώρα, και επειδή όλα αυτά στα λέω, αλλά πρέπει να εκπαιδευτείς για να τα κάνεις, ναι. Στον ενθουσιασμό τα κάνεις ήδη. Είσαι ήδη μέσα εκεί, καταλαβες? Ναι, ναι. Και επειδή έτσι ακούγεται πιο εύκολο στον άνθρωπο, γιατί μόνο με την ένταση μαθαίνεις, είναι φυσικό λοιπόν ότι πώς θα προτιμήσεις την ένταση όταν κάνεις αυτό που παθιάζεσαι, που σε αρέσει, κατάλαβες, που είσαι εκεί, που είσαι συγκεντρωμένος, που δεν έχεις αμφιβολίες, που δεν υπάρχουν αρνητικά πράγματα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, βρείτε τι πραγματικά σε ενθουσιάζει στη στιγμή, δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο πράγμα. Δείτε πραγματικά τι ενθουσιάζει στη στιγμή, κάθε στιγμή, γιατί ο ενθουσιασμός σας αλλάζει. Οκ. Okay. Ναι. Αλλάζει αναλόγως τη συνείδησή σας. Αλλάζει αναλόγως το μαγνητισμό σας. Αλλάζει αναλόγως τι πράγμα πρέπει να πάρω. Καταλαβες? Αλλά σας ξαναλέω, ο ενθουσιασμός πρέπει να πηγαίνει μαζί με θέληση. Μαζί με το πάθος, θα λέγαμε, με συνέστημα, να είσαι όσο πιο ολικά μπορείς. Ακόμα και όταν είναι μια βόλτα έξω στη φύση, να βγάλεις το σκυλάκι σου. Δεν χρειάζεται να κάνει και τι καινούριο, γιατί αυτό το έχω ξανακάνει. Οκ. Okay.
Ναι. Μπορεί να σου έρθει να κάνεις ένα διαλογισμό. Μπορεί να σου έρθει να πεις πω πω με ενθουσιάζομαι να κάτσω, πόσο ωραία νιώθω ρε παιδί μου να κάτσω να ερεμήσω. Ναι. Okay. Αρκεί να είσαι ολικά εκεί πέρα. Όσο ο νους διασπάται σε 500 πράγματα, σε άχυς, σε θεωρίες, αμφιβολίες και είναι ανεξέλεγκτος και σας πετάει πράγματα, είναι φυσικό να μην μπορείτε να ξεχωρίσετε τι είναι ενθουσιασμός. Επίσης θέλω να πω, δεν είναι λίγο οξύμορο το ότι ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει χάνει τον ενθουσιασμό του. Γιατί πέφτει στη μηχανικότητα. Όσο μεγαλώνει, αρχίζει και πλέον τον απασχολεί το πνευματικό κομμάτι. Και απ' την άλλη κάνει τον ενθουσιασμό του, δεν είναι λίγο αυτό, ξέρεις. Όχι, δεν είναι ξέρεις, γιατί δεν χάνει τον ενθουσιασμό του. Αυτός που έχει τον ενθουσιασμό του και τον οθεί να πάει προς το πνεύμα, προς τα μυστήρια, προς πρακτικές, το κάνει με ενθουσιασμό. Γιατί δηλαδή εκείνο δεν μπορεί να τον ενθουσιάσει, να κάτσει να ασχοληθεί με το πνεύμα. Ναι, αλλά στις νεαρές ηλικίες δεν είναι, συνήθως δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν ξέραν τι είναι ο ενθουσιασμός.